Θέλω να γίνω ηθοποιός. Για την τελευταία μέρα του στο νησί των Φεάκων άφησαν την περιοχή κανόνι. Κάθισαν σε μια καφετέρια με θέα τη γαλήνια θάλασσα και το ξακουστό ποντικό νήσι. Σύντομα άρχισαν να κουβεντιάζουν περί ανέμων και υδάτων. Όμως τελικά εκείνη η κουβέντα έμελε να γίνει το εφαλτήριο για να διαπιστώσει ο Πάρης πως δεν ήταν πλάι σε μια καθημερινή κοπέλα, αλλά πλάι σε μια ιδιαίτερη γυναικεία φύση. Ο Σοκράτης Αλαφούλου, να λέμε. Γιατί δεν πήγες να δώσεις ούτε ένα μάθημα? Γιατί δεν ήθελα. Δεν μ' αρέσει το μαθηματικό. Τέλειωσες το πρώτο έτος στο σπουδό σου χωρίς να έχεις πατήσει στις εξεταστικές. Όλα αυτά θα τα βρεις μπροστά σου. Δεν θες να απαλλάξεις τον εαυτό σου από βάρη του παρελθόντος? Από τα βάρη που θα ήθελα δεν μπορώ να τον απαλλάξω. Και όσο για τα μαθήματα λυπάμαι, αλλά δεν είμαι σαν εσένα. Δεν ζω για να πάρω το πτυχίο μου. Τι σκοπεύεις να κάνεις στη ζωή σου, Ροξάνη? Έχεις αισθανθεί ποτέ σου την ανάγκη να ανανεώσεις το ανθρώπινο τοπίο δίπλα σου? Έχεις ποτέ νιώσει την ανάγκη να επικοινωνήσεις με τον κόσμο μέσα από μια άλλη φύση? Συνέχισε. Τα όνειρά μου είναι άλλα, Πάρη. Αυτό που θέλω να γίνω είναι ηθοποιός. Ναι, μια καλή και μεγάλη ηθοποιός. Να ανέβω στο σανίδι και να ερμηνεύσω ρόλους σπουδαίους. Ρόλους που άφησαν το στίγμα τους στο θέατρο. Η αλήθεια είναι πως εντυπωσιάστηκα. Και πού να μάθεις και τα παρακάτω? Στα τέλη του Αυγούστου θα δώσω εξετάσεις στο Εθνικό. Επιθυμείς να μπεις σε έναν χώρο βαθιά καλλιτεχνικό που όμως δεν έχει να ζηλέψει απολύτως τίποτα από τη ζούγκλα του Αμαζονίου. Εκεί που θες να πας, επικρατεί η ρίση «ο θάνατός σου, η ζωή μου». Πολλοί από τους τοπίους που βλέπεις, και μάλιστα από τους καταξιωμένους, έχουν πωλήσει ακόμα και την ψυχή τους για να φτάσουν εκεί. Και σαν τα φώτα σβήνουν, δεν απομένει τίποτα άλλο από τη μοναξιά και τη θλίψη τους. Είσαι σίγουρη για αυτό που έχεις επιλέξει? Η ισχύ αυτής της παροιμίας επιβεβαιώνεται σε πολλά επαγγέλματα, Πάρη. Θα σε ρωτήσω ένα πράγμα. Θες να γίνεις ηθοποιός για να συμβάλλεις στην τέχνη ή απλά για να ικανοποιήσεις την πιθανή εσωτερική σου ανασφάλεια και να καταλήξεις ένα σύμβολο με σίγουρη ημερομηνία λήξης? Η Ροξάνη δεν απάντησε. Από τη σιωπή της ο Πάρης κατάλαβε πολλά περισσότερα από όσα επιθυμούσε, μα και πολλά περισσότερα από όσα φοβόταν. Τελικά κάποιες φορές η σιωπή είναι όντως χρυσός. Η σιωπή είναι μια ανεξήγητη, μια διφορούμενη απάντηση. Κατά την κρίση πολλών σημαίνει συγκατάθεση. Μα κατά την κρίση κάποιων άλλων εξίσου πολλών σημαίνει άρνηση. Τι γίνεται όμως όταν η σιωπή αφήνει το ηχόχρωμά της σε μια δυσκελή ερώτηση? Σε ποιο από τα δύο μέρη της σημαίνει συγκατάθεση και σε ποιο άρνηση? Η σιωπή κάποιες φορές δηλώνει και δειλία, δισταγμό, αδυναμία. Είναι το αντίβαρο του σθένους, του θάρρους, της τόλμης. Μα υπάρχουν φορές που η ίδια η σιωπή είναι και η μόνη διέξοδος. Πιο σοφή από κάθε άλλη απάντηση, πιο έξυπνη από κάθε άλλη τακτική, πιο τρανή από την τόλμη, πιο θαραλέα από το σθένος. Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο να διατηρήσει κανείς τη σιγή, εκεί που η ψυχή του ποθεί να κολυμπήσει στο ποτάμι του λόγου και με μόνη βάρκα την αλήθεια να περάσει ανάμεσα από κάθε βραχώδες εμπόδιο, από κάθε καιρικό κίνδυνο, από κάθε υποθαλάσσια απειλή. Είναι δύσκολο να παραμείνει κανείς σιωπηλός εκεί που θέλει να ανοίξει το στόμα του και να πει όλα όσα σκέφτεται. Ακόμα και αν θα γινόταν άδικος ή σκληρός, είναι δύσκολο να βουτήξει τη γλώσσα του στη σκέψη και να βρει την άλλοτε λογική και ηθική διέξοδο της σιωπής. Χρυσός, δειλία, εναλλακτικό θάρρος, εύκολη ή μη λύση, η σιωπή, μοιάζει με το μυθικό βασιλιά Ιαννό. Έχει και αυτή δύο κεφάλια, δύο πρόσωπα. Με άλλα λόγια, έχει δύο ερμηνείες και ποτέ ή σχεδόν ποτέ αυτές δεν συγκλίνουν σε κάποιο σημείο μεταξύ τους. Σπουδαία, σημαντική, βιαστική ή επιφανειακή λύση, η σιωπή, μοιάζει με κέρμα που φέρει δύο όψεις. Δεν ξέρει κανείς με ποιο θα τερματίσει στη γη, αν το πετάξει στον αέρα. Όσο αυτό ταλαντεύεται στη δίνη της φόρας, ο καθένας από κάτω παράγει το δικό του συμπέρασμα.
και μένει με την ελπίδα πως θα κερδίσει το στοίχημα του διλήμματος. Κορώνα ή γράμματα.